Καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Σωτακλής. Είμαι διοικητής από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας και σήμερα θα σας παρουσιάσω το θαυμάσιο κόσμο των γυμνοβραχίων, αλλά και πώς να τους φωτογραφίσετε σωστά, μιας και είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί που ζουν υποθαλάσσια. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Όπως ανέφερα ήδη, τα γυμνοβράχια είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί. Τι είναι όμως αυτά τα γυμνοβράχια? Τα γυμνοβράχια ανήκουν στην υφωμοταξία των οπισθοβραχίων. Τι σημαίνει αυτό? Τα βράχια τους, σε αντίθεση με τα ψάρια, που είναι εσωτερικά και βλέπουμε τις βραχιακές σχισμές, τα βράχια στα γυμνοβράχια είναι εξωτερικά και είναι πίσω στη ράχη τους, στην πάνω όψη τους. Θα σας δείξω παρακάτω σε φωτογραφίες πώς είναι. Το επιστημονικό του όνομα είναι νουντιβράχια. Προέρχεται από τη λατινική λέξη νούντους και την αρχαία ελληνική λέξη μπράχια. Μαζί η λέξη σημαίνει γυμνά βράχια. Μπορούμε να τα εντοπίσουμε, όπως ανέφερα ήδη. Όχι, δεν το ανέφερα, συγγνώμη. Μπορούμε να τα εντοπίσουμε παντού σε όλο τον κόσμο και μέχρι τα 700 μέτρα βάθος. Θα σας εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Είναι πολύχρωμα. Θα δείτε μια φύσα με τα γυμνοβράχια της Μεσογείου και τα χρώματα που έχουν. Αυτό το χρώμα το παίρνουν από την τροφή που τρώνε. Και παρακάτω θα σας πω και για ποιες τροφές τρώνε. Μην ανησυχείτε. Πόσα γυμνοβράχια έχουμε? Στην πραγματικότητα είναι άγνωστος ο αριθμός. Είναι εκτιμήσεις μόνο με τι καταγραφές έχουμε κάνει. Στη Μεσόγειο γνωρίζουμε για τουλάχιστον 150 είδη. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει κάτι, μπορεί να είναι και 200 είδη, μπορεί να είναι και 500 είδη, μπορεί να είναι και 1000 είδη στη Μεσόγειο. Και στην Ελλάδα έχουμε καταγραφές ήδη για 68 είδη. Όπως είπα όμως, δεν σημαίνει κάτι αυτό, γιατί με τη βοήθειά σας και τη βοήθεια όλων όσους συμμετέχουν στο project, θα σας πω επίσης παρακάτω για το project, μπορούμε και έχουμε 68 είδη γνωρίζουμε τώρα. Αυτό όμως σημαίνει ότι τον άλλο μήνα μπορεί να είναι 75, 80 είδη και 100 είδη. Ενώ παγκοσμίως είναι γνωστό γύρω στα 2.000 είδη γυμνοβραχίων. Και είναι ένας πραγματικά μεγάλος αριθμός για τέτοια είδη, ότι τα είδη γυμνοβραχίων είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί. Βλέπετε παρακάτω με κάποια από τα γυμνοβράχια. Μπορείτε να δείτε αριστερά, ας πούμε, το γυμνοβράχι είναι το άσπρο με το καφέ που έχει στην πλάτη του. Από πάνω το γυμνοβράχι που βλέπετε κόκκινο είναι κάτι ροδόφυτα. Δεν γνωρίζω πιο ακριβώς είδος ροδόφυτων, γιατί έχουμε αρκετά είδη. Δεξιά βλέπετε ένα φύλλο από ροδόφυτο. Αυτό είναι περίπου το φύλλο γύρω στο 1/100 ροδόφυτο. 1/100 είναι αυτό το φύλλο του ροδόφυτου. Οπότε το γυμνοβράχιο που βρίσκεται πάνω, το φλαμπελίνα φίνης, είναι λίγο παραπάνω από 1/100. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί. Και δεν τους βλέπουμε εύκολα με το μάτι. Όταν βουτάμε και τους βλέπουμε, εκτός από κάποια είδη όπως αυτό το μεσαίο, ας πούμε, το φελιμάρε πίκτα, που είναι λίγο μεγαλύτερο, μπορείς να το βρεις 5/100, νομίζω φτάνει. 5-6% μπορείς να το βρεις, να φτάνει. Εκτός από αυτό, συνήθως τα υπόλοιπα γυμνοβράχια, τα περισσότερα γυμνοβράχια, τα βλέπετε σαν τρίχα. Σαν μια τρίχα να είναι στο νερό. Σαν κάτι μικροσκοπικό να κινείται. Πιο μικροσκοπικό και από μυρμήκη πολλές φορές. Εδώ μπορείτε να δείτε τα διάφορα γυμνοβράχια που έχουμε. Ξέρω αν μπορώ να ενεργοποιήσω λίγο το annotate. Να το. Μπορείτε να δείτε, σας δείξω λίγο εδώ πέρα, αυτό που σημειώνω εδώ πέρα, πάνω στην αφίσα. Αυτό εδώ κλπ. Είναι τα βράχια τους. Είναι εξωτερικά, είναι πάνω στη ράχη τους, στο πίσω μέρος του σώματος. Σε κάποια γυμνοβράχια δεν μπορείτε να τα δείτε ή μπορείτε να τα δείτε
Δηλαδή, να σας δείξω εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα τώρα. Είναι πολύ μικροσκοπικά. Πολλές φορές χωρίς κάμερα δεν τα βλέπετε. Έτσι. Μην παίρνετε κάτι καλύτερο. Κάτσε να καθαρίσουμε τα drawings για να προχωρήσουμε. Βλέπετε ότι έχουμε διάφορα είδη γυμνοβραχίων. Σαφώς δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Μην γελιόμαστε. Θα πω ότι αυτά είναι τα γυμνοβράχια της Μεσογείου. Νομίζω λείπουν τα πλήσια εδώ πέρα. Ναι, φαίνεται... Όχι, τα έχουμε τα πλήσια πάνω αριστερά. Βλέπετε τι ωραία χρώματα έχουν. Δυστυχώς, όταν τα καταγράφετε στο βυθό και ασχοληθείτε να τα καταγράψετε, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο για το λόγο το ότι... Μισό λεπτό. Θα είναι πολύ... Συγγνώμη. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι τα γυμνοβράχια παίρνουν το χρώμα αυτό για καμουφλάζ και για άμυνα. Έτσι, αν θα δείτε πιθανώς σε κάποιο σπόγκο κίτρινο πάνω, ένα κίτρινο γυμνοβράχιο, όπως κάτω-κάτω δείξε το τηλεοντίνα περζέρβα. Συγγνώμη, περζέρβα. Περβέρζα. Τηλεοντίνα περβέρζα. Είναι, στην ουσία δεν είναι γυμνοβράχιο, αλλά τέλος πάντων. Τα λέμε όλα γυμνοβράχια, αλλά πολλές φορές δεν είναι όλα γυμνοβράχια αυτά που θα δούμε. Ανήκουν και σε άλλες κατηγορίες που μοιάζουν σαν γυμνοσάλια, γιατί θα το πω καλύτερα. Περισσότερο σαν γυμνοσάλια και είναι κάποια είδη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπλέχω εδώ πέρα, δεν έχω και το χρόνο να κάτσω να σας τα εξηγήσω όλα αυτά. Βλέπετε ποια έχουμε στη Μεσόγειο. Στο τέλος θα σας δείξω και το site με τα γυμνοβράχια που έχουμε στην Ελλάδα, που έχουμε καταγράψει τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, πώς γνωρίζουμε τους τύπους γυμνοβραχίων? Οι δύο κύριοι τύποι γυμνοβραχίων είναι τα αεόλιτς και τα ντόριτς. Αυτό που βλέπετε δεξιά στην εικόνα σας είναι ένα αεόλιτ. Διαφέρει η εξωτερική εμφάνιση με τα γυμνοβράχια, αλλά και πώς, ποια είναι η βιολογία τους. Σαφώς δεν είναι και μόνο αυτοί οι δύο τύποι γυμνοβραχίων, υπάρχουν και άλλοι, όπως τα πλήση και κλπ. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Τα αεόλιτς μπορούν και απορροφούν οξυγόνο μέσα από το δέρμα τους και τα κέρατά τους. Ποια είναι τα κέρατά τους? Αν δεν το είδατε στην προηγούμενη εικόνα, τα κέρατά τους είναι αυτό, τα μοβ, που τελειώνουν πάνω, οι άκρες τους. Τα ντόριτς είναι πιο κοινά, είναι ένα από τα δύο κοινά γυμνοβράχια και αναπνέουν από τα εξωτερικά βράχια στην πλάτη τους που σας έδειξα πριν. Τα βράχια των γυμνοβραχίων τα βλέπουμε σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Θα δείτε ότι κάποια γυμνοβράχια έχουν μία εξωτερική εμφάνιση έτσι, σαν ανοιχτό, σαν βράχια, ενώ κάποια έχουν σαν δύο, το οποίο ανοίγουν έτσι από πίσω. Και αυτά χρησιμοποιούνται για την αναπνοή, την πέψη, αλλά και την άμυνα. Δεν θα μπούμε πολύ στη βιολογία των γυμνοβραχίων, γιατί για τους περισσότερους δεν έχει και νόημα. Όποιος θέλει να μάθει μπορεί να με ρωτήσει βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και να το απαντήσω. Ακόμα και αν δεν προλάβουμε σήμερα κάτι, να μπορέσω να σας απαντήσω μέσω email ή μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα και δημόσια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα γυμνοβράχια είναι μικρά σε μέγεθη, μικροσκοπικά. Το είπα και θα το ξαναπώ και θα σας εξηγήσω γιατί. Τα περισσότερα γυμνοβράχια που βλέπουμε είναι σε κάτι χιλιοστά. Καλά ακούσατε. Χιλιοστά. Και φτάνουν μέχρι κάτι εκατοστά. Το μεγαλύτερο γυμνοβράχιο παγκοσμίως, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 80 εκατοστά. Και στην Ελλάδα είναι γύρω στα 50 εκατοστά ή 60, αν δεν μπερδεύουμε αυτή τη στιγμή. Στην εικόνα δεξιά σας έχω βάλει ένα κοινό γυμνοβράχιο. Δηλαδή, αν βουτήξετε σήμερα, αύριο κάτι, θα το δείτε παντού.
αν ξέρετε που να ψάξετε, που θα σας εξηγήσω στο τέλος. Είναι η κρατένα περεγκρίνα. Βρίσκουμε σε υποστρώματα βραχώδες, το οποίο έχει υδρόζωα. Δεν ξέρω αν βλέπετε καλά στην εικόνα, είναι το πάνω δεξιά στον κύκλο που έχω το Eudetrium racemosum. Συγγνώμη αν δεν το προφέρω σωστά, είναι λατινική λέξη. Όλα τα ονόματα είναι λατινικά, ούτε αγγλικά ούτε ελληνικά δεν υπάρχουν σε κάποια. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε, πηγαίνετε κατευθείαν στο λατινικό όνομα, που είναι ένα και μοναδικό σε σχέση με τα ελληνικά που είναι κοινά ονόματα. Εδώ είναι το υδρόζωο Eudetrium racemosum. Άμα δείτε, βλέπετε πόσο μικροσκοπικό είναι. Δηλαδή, να σας εξηγήσω. Κάτω αριστερά, έχω τον ήχη μου δίπλα σε ένα γυμνοβράχιο για να βρω το ακριβές μέγεθος, να το μετρήσω, να το καταγράψω όταν είμαι υποβρυχίας. Δεν έχω άλλη μέθοδο και πολλές φορές χρησιμοποιώ τα δάχτυλα να καταγράψω το ακριβές μέγεθος. Ξέρω τον ήχη μου εδώ πέρα είναι ένα εκατοστό. Οπότε ξέρω ότι αυτή η καταγραφή που έκανα ήταν ένα εκατοστό. Άμα δείτε προσεκτικά τις μύτες, τα κέρατα από την κράτενα περεγκρίνα που φαίνονται πάνω δεξιά το μοβ, καφέ προς μοβ που λύγει, και μετά βλέπετε το υδρόζο Eudetrium racemosum. Το υδρόζο στην πραγματικότητα είναι κάτι χιλιοστά. Είναι πολύ δύσκολο να το καταγράψετε και θα εξηγήσω παρακάτω πώς το καταγράφετε και γιατί πρέπει να γνωρίζετε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Τα γυμνοβράχια είναι σαρκοφάγα ή φυτοφάγα. Συνήθως είναι σαρκοφάγα, είναι λίγα γυμνοβράχια που είναι φυτοφάγα. Εξαρτάται βέβαια από το εκάστοτε είδος. Τρέφονται με φύκια, με σουγκάρια, ανεμόνες, κοράλια, υδρόζωα και άλλα διάφορα μικροείδη, ακόμα και είδη κάτω από την άμμο. Όπως και με άλλα είδη γυμνοβράχια. Το ένα είδος γυμνοβραχίου μπορεί να φάει κάποιο άλλο είδος άλλου γυμνοβραχίου. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κανιβαλισμός να τρώει ένα είδος, το ίδιο είδος, δηλαδή το συγγενικό είδος. Για να γνωρίσουν το θύραμα έχουν δύο πολύ ευαίσθητα πλοκάμια που ονομάζονται ρινοφόρα. Βρίσκονται πάνω από το κεφάλι τους. Είναι σαν τα δύο μπροστινά κέρατα, να το πω. Είναι σαν να έχεις δύο μπροστά και δύο από πάνω στην αρχή. Αυτά τα δύο είναι τα ρινοφόρα, το οποίο είναι σε διαφορετικά χρώματα. Αυτά πρέπει να δείτε πολύ προσοχή όταν καταγράφετε. Κάτσε να σας δείξω. Όταν καταγράφετε, πρέπει να δείτε πολύ προσοχή, γιατί κάποια είναι λεία, άλλα έχουν άλλο χρωματισμό, αλλά και άλλα είναι σπίρωτα. Ανάλογα από το πώς είναι τα ρινοφόρα, γνωρίζουμε συνήθως και το είδος. Οπότε πρέπει να προσέξετε, να καταγράφετε, να βλέπετε τα ρινοφόρα. Το χρωματισμό, όπως είπα, το γυμνοβραχείο είναι το πάνω προφαγητό που τρώνε, το οποίο βοηθάει και στο καμουφλάζ από τους θηρευτές. Αλλά μερικά είδη γυμνοβραχείων τρώνε άλλα γυμνοβράχια, τρώνε κάποια είδη, όπως είπαμε, είναι σαρκοφάγα. Κάποια από τα είδη που τρώνε έχουν δηλητήρια. Είναι δηλητηριώδες και μουρουξοί. Τα γυμνοβράχια μπορούν και κρατάνε τα δηλητήρια μέσα στο σώμα τους, για να μπορούν να τα κρίνουν μετά ως άμυνα ενάντια στους θηρευτές τους. Τα γυμνοβράχια είναι ταυτόχρονα ερμαφρόδιτα. Για όσους δεν ξέρουν, σημαίνει ότι έχουν γενετικά όργανα και αρσενικού και θηλυκού ταυτόχρονα μέσα στο σώμα τους. Αυτό σημαίνει ότι απλώς οποιοδήποτε γυμνοβράχιο ζευγαρώνει με ένα οποιοδήποτε άλλο γυμνοβράχιο του ίδιου είδους όμως. Δεν έχει αρσενικό θηλυκό, είναι ταυτόχρονα, και αρσενικό και θηλυκό. Η διάρκεια ζωής τους, εξαρτάται στο είδος, ποικίλει από ένα μήνα, λιγότερο μάλλον από ένα μήνα, ως και ένα έτος. Όπως καταλαβαίνετε, θα σας εξηγήσω και παρακάτω γιατί έχει σημασία αυτό, γιατί είναι πού και πώς το εντοπίζουμε εδώ. Για να εντοπίσουμε τα περισσότερα είδη, δεν χρειάζεται να πάμε ούτε πολύ βαθιά, αν και κάποια γυμνοβράχια τα εντοπίζουμε σε βάθη και 50 μέτρα ή και 700 μέτρα που έχουν καταγραφεί. Αλλά τα περισσότερα γυμνοβράχια μπορούμε να τα εντοπίσουμε παράκτια. Τι σημαίνει παράκτια?
Μπαίνουμε στην... Μπαίνουμε από την παραλία που μας αρέσει. Προχωράμε λίγο κάτι εκατοστά ως λίγα μέτρα. Και ως 4 μέτρα βάθος μπορούμε να εντοπίσουμε την πλειοψηφία αυτών των γυμνοβραχίων. Λόγω του μεγέθους τους όμως, είναι δύσκολο να ψάχνουμε σπιθαμί προς σπιθαμί το βυθό. Ειδικά άμα είμαστε σαμώδες βυθό, δεν μπορούμε να ψάχνουμε την άμμο κόκο για κόκο να δούμε αν υπάρχει κάτι. Αν και τα μόδη γυμνοβράχια είναι πιο μεγάλα, τα καταλαβαίνεις από ψηλά, δηλαδή που δηλαδή και από 2-3 μέτρα βάθος. Δηλαδή να στην επιφάνεια και αν έχει 2-3 μέτρα βάθος και που κολυμπάς, μπορείς να τα δεις, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τα εξερευνούμε και τα βρίσκουμε ανάλογα με το περιβάλλον που ζουν. Δηλαδή αν είναι πετρώδες, αν είναι αμμώδες, αν είναι λιβάδια Ποσειδονίας, αν είναι παραλιογενή ύφαλη, αν είναι σπογκώδες, κάτι, δηλαδή είναι ανάμεικτο, αμμώδες με βράχια, αλλά έχει πολλούς σπόγκους. Εκεί μπορεί να βρείτε τα γυμνοβράχια που τρέφονται με τους σπόγκους. Οπότε ψάχνουμε το περιβάλλον που ζουνε, την τροφή τους και τα αυγά τους. Τι σημαίνει αυτό? Όπως εξήγησα εδώ παραπάνω, εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κιόλας. Κάποια γυμνοβράχια ζουν πολύ λίγο, λιγότερο από ένα μήνα, και άλλο σε ένα έτος. Δεν είναι πολύ αυτό. Τα γυμνοβράχια ζουν όλη τους τη ζωή πάνω στο φαγητό τους ή δίπλα από το φαγητό τους. Πάνω δεξιά εδώ στην φωτογραφία βλέπετε ένα ελίσια τη μύτα. Είναι φυτοφάγο, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι. Θα σας εξηγήσω παρακάτω. Είναι πάνω στο φαγητό του. Τρέφεται με χλωρόφυτα. Με κάποια είδη συγκεκριμένα χλωρόφυτα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είδος τρέφεται, αλλά ήταν πάνω στη τροφή του. Είχε γεννήσει και αυγά δίπλα. Σε ένα πράσινο φύλλο. Χλωρόφυτο. Κάτω δεξιά είναι αυγά. Τώρα δεν είμαι σίγουρος από ποιο είδος είναι. Μπορεί να είναι από φλαμπελίνα φίνης, μπορεί να είναι από κρατένα περεγκρίνα ή από κάποιο άλλο είδος ζώου που τρέφεται με Euterium racemosum. Είναι από το πιο κοινό υδρόζω που τρέφονται αρκετά, θα έλεγα, σε σύγκριση με άλλα γυμνοβράχια. Τα περισσότερα γυμνοβράχια είναι ένα γυμνοβράχιο και ένα σπόγκος. Ή ένα γυμνοβράχιο και ένα βριόζω. Δύο γυμνοβράχια, ένα βριόζω. Δύο γυμνοβράχια, ένα ροδόφυτο, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά σε Euterium racemosum υδρόζω είναι αρκετά είδη. Θα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα μας, που συστήνω να το επισκεφτείτε. Στην πραγματικότητα είναι οδηγός πεδίου. Μισό λεπτό. Να δούμε πώς μου κάποιος είπε και όχι. Είναι οδηγός πεδίου, το οποίο εξηγούμε αναλυτικά τι είδος υπάρχει για το κάθε είδος, με τι τρέφεται, σε τι πόσομα το βρίσκουμε και κάποια χαρακτηριστικά για τη βιολογική του, δηλαδή μέχρι πόσα μέτρα πάει ή τι αυγά γεννάει, άμα γνωρίζουμε την αναπαραγωγή του. Οπότε σας συνιστώ να μπείτε, να διαβάσετε, γιατί το να ψάξετε να βρείτε γυμνοβράχια σημαίνει μελέτη. Καλή, πολύ καλή μελέτη. Πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπετε μερικά από τα αυγά τους. Βλέπετε πάνω σε ροδόφυτα, σε χλωρόφυτο, σε υδρόζω, κάτω δεξιά και κάτω αριστερά και δεξιά πάλι σε ροδόφυτο. Βλέπετε τα αυγά είναι σε διαφορετικό στυλ, δηλαδή άλλα είναι σαν κορδόνι, άλλα είναι σαν σπιράλ, με πολλές στροφές όπως αριστερά πάνω και κάτω δεξιά ή πάνω δεξιά είναι σαν μισό σπιράλ. Είναι μικρά, είναι μικροσκοπικά, δηλαδή ας πούμε πάνω δεξιά το χλωρόφυτο πρέπει να ήταν 1-1,5 εκατοστό, άρα φανταστείτε πόσα χιλιοστά είναι όλο το σπιράλ, το ημισπιράλ τέλος πάντων από τα αυγά. Το κάθε αυγό μετριέται σε μίκρο. Μονάδα μέτρησης είναι μίκρο. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι αν βρείτε αυγά, δείτε
μάθετε ποια είναι τα αυγά και βρείτε αυγά, έστω και τυχαία, μπορείτε να ψάξετε τριγύρω μέχρι κάτι εκατοστά δίπλα για ποιο γυμνοβράχιο είναι εκεί πέρα, για να καταγράψετε. Πάμε στην υποβρύχια φωτογραφία, που έχει μεγάλη σημασία για να μπορέσετε να τα καταγράψετε σωστά. Πριν ξεκινήσω, να σας πω ότι καλό είναι να έχετε μια υποβρύχια κάμερα με μάκρο, να μπορεί να έχει τη λειτουργία μάκρο μέσα. Δεν αρκεί να έχετε μια GoPro ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δείτε εδώ πέρα, ας πούμε, βλέπετε πόσο μικροσκοπική οργανισμή είναι. Θα το πω χίλιες φορές το μικροσκοπική για να το καταλάβετε. Και είναι πολύ δύσκολο να το καταγράψετε αν δεν έρθετε κοντά σας. Ακόμα και αν έρθετε, η κάμερά σας δεν θα καταγράψει λεπτομέρειες από την υποβρύχια, αν δεν έχει μάκρο. Οπότε η GoPro Fan, θα έλεγα, εκτός αν έχει το τελευταίο είδος που από ό,τι θυμάμαι έχει μάκρο, δεν γνωρίζω αν έχει και το προηγούμενο μοντέλο, να αποφύγετε να χρησιμοποιείτε αυτό ή τα κινητά σας που κάποιοι παίρνετε θήκες και τα βάζετε μέσα. Καλύτερα να δώσετε λίγα λεφτά, να το εκμεταλλευτείτε, να δώσετε λίγα λεφτά και να πάτε μια υποβρύχια φωτογραφική μηχανή. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Έτσι, μην γελιόμαστε. Υπάρχουν από 80 ευρώ περίπου υποβρύχιες φωτογραφικές μέχρι 450, θυμάμαι καλά. Απλές compact. Και μπορείτε και με DSLR, άμα έχετε και λοιπά, να πάρετε τον απαραίτητο εξοπλισμό, να βουτάτε και λοιπά. Δεν σας λέω να πάτε σε κάτι ακριβό. Και μη μου... Οι φωτογραφίες όλες που βλέπετε εδώ πέρα είναι δικές μου. Δεξιά εδώ πέρα βλέπετε ένα Vaseline Rubrovitata, αν θυμάμαι καλά το λατινικό όνομα. Είναι πάνω σε ένα ροδόφυτο. Το ήταν σε βάθος περίπου 80 εκατοστά ένα μέτρο. Να σας εξηγήσω ότι δεν είναι βάθια. Το ροδόφυτο ήταν γύρω στο 1 εκατοστό. Το γυμνοβράχιο, μπορείτε να καταλάβετε πόσα χιλιοστά είναι το γυμνοβράχιο. Φωτογραφία μάκρο, δεν έχω κάποια επαγγελματική μηχανή. Αυτή εδώ είναι η μηχανή μου. Μία Nikon. Εντάξει, τώρα είναι το τελευταίο μοντέλο, είχα και τα προηγούμενα εγώ. Περισσότεροι ήταν έτσι με Nikon, με Olympus DJ, με... Σε όλοι που θυμάμαι καλά είναι DJ, είναι η Panasonic, είναι η Lumix, είναι η Rovio, είναι... Ούτε θυμάμαι ποιες άλλες μάρκες είναι αυτή τη στιγμή. Είναι απλές compact μηχανές. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που χρειάζεται, ούτε να ξοδέψετε μια περιουσία. Αλλά αν θέλετε να ασχοληθείτε, θα σας συνιστούσα να πάτε σε μια μηχανή που να έχει μάκρο. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό όμως, φωτογραφία μάκρο, δεν αρκεί να πάρουμε και να βγάλουμε μία φωτογραφία και τελειώσαμε. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε, τράβηξα καμιά τριανταρία ίσως φωτογραφίες. Μόνο δύο βγήκανε καλές. Γιατί μικροσκοπικοί οργανισμοί είχε δυνατά ρεύματα υπό θαλάσσια εκείνη τη μέρα και ήταν δύσκολο. Θα σας εξηγήσω παρακάτω για τα θαλάσσια ρεύματα, πώς να σταθεροποιήσετε. Οπότε τραβάμε όσες περισσότερες φωτογραφίες μπορούμε και από διαφορετικές πλευρές. Αυτό θα σας το πω και μετά. Ελέγχουμε να έχουμε ουδέτερη πλευστότητα. Όσοι είναι scuba divers ή free divers ήδη γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Για τους υπόλοιπους σημαίνει ότι θα πρέπει να επενδύσετε χρήματα. Δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο ακριβά όσο νομίζετε. Για να πάρετε μια ζώνη με βαρύδια. Πώς είναι οι ζώνες με βαρύδια? Μισό λεπτό, γιατί έχω και αρκετά βάρη εγώ. Αυτό εδώ το πράγμα είναι. Ζώνη με βαρυδάκια. Εγώ έχω μονόκυλα, αλλά πρέπει να τα αλλάξω, μάλλον τα κάνω δίκυλα. Ωραία, 5 κιλά, πώς έχω αυτή τη στιγμή. Έχω τα 5 κιλά αυτή τη στιγμή πάνω. Δεν χρειάζεται να έχει τόσα πολλά. Ειδικά οι κοπέλες συνήθως είναι με ένα ή δύο κιλά, δεν είναι παραπάνω. Σπάνια είναι.
Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αν κατεβείτε στο ένα μέτρο και έχετε ζώνη, ούτε θα ανεβείτε πάνω, ούτε θα κατεβείτε στο βήθο. Θα μείνετε εκεί που είστε. Αυτό σημαίνει ουδέτερη πνευστότητα. Κατεβείτε 2 μέτρα, 2 μέτρα. Ίσα-ίσα δηλαδή να κουνήσετε στο χέρι σας, θα είστε εκεί πέρα. Δεν θα σας οθήσει να πάτε πάνω. Αν δεν έχετε ζώνη όμως με βαρύδια, αυτό σημαίνει ότι αν πάτε σε ένα βάθος 2 μέτρα, δεν σας λέω παραπάνω, και θέλω να φωτογραφίσετε κάτω από μία πέτρα, που είναι ένα γυμνό βράχιο, θα είστε ανάποδα, θα είστε έτσι, το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Γιατί έτσι? Γιατί η ανότητα, το νερό θα προσπαθεί να σας ανεβάσει πάνω. Οπότε χρειάζεται να έχετε ζώνη με βαρύδια. Μην το αμελήσετε, άμα θέλετε να ασχοληθείτε γενικά με την υποβρύχια φωτογραφία και με τα... και με φωτογράφηση γυμνοβραχίων ή οτιδήποτε. Αλλά, προσοχή. Πραγματικά προσοχή. Ποτέ δεν βάζουμε τη ζώνη αν δεν βάλουμε βατραχοπέδιλο. Η ζώνη είναι για να σας βοηθάει να κατεβείτε γρήγορα κάτω και να χρησιμοποιήσετε τη δύναμή σας στα βατραχοπέδιλα για να ανεβείτε πάνω. Στην επιφάνεια εννοώ. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε, μην το βάλετε και θα κινδυνέψετε από μόνοι σας να πνίγετε, έτσι. Δεν είναι παιχνίδι. Η ελεύθερη κατάδυση και γενικά για το scuba diving είναι δραστηριότητες, οι οποίες έχουν τους δικούς τους κινδύνους και καλό θα είναι να τους μάθετε. Οπότε πρέπει να έχουμε ουδέτερη πλευστότητα. Να μην χρειάζεται να ανεβούμε, να μπορούμε να κατέβουμε, να είμαστε εκεί που είμαστε. Κατέβουμε μόνοι μας στο 1 μέτρο, στο 1 μέτρο. Μουτσάλλον μέχρι το 1 μέτρο μπορείτε να βρείτε αρκετά γυμνοβράχια. Δεν ακουμπάμε και δεν πιάνουμε με τίποτα τα γυμνοβράχια. Όταν πιάνεις ένα γυμνοβράχιο, κάποια γυμνοβράχια που σας ανέφερα έχουν δηλητήριο, έχουν τοξικότητα. Θα μιλήσω κι άλλο παρακάτω γι' αυτό. Δεν ακουμπάμε. Και όχι μόνο τα γυμνοβράχια, τίποτα. Εντάξει, άμα βρείτε μια σκέτη πέτρα, το οποίο δεν έχει τίποτα πάνω, εντάξει, πιαστείτε, δεν είναι θέμα. Αλλά δεν ξέρετε τι μικροσκοπικός οργανισμός, ακόμα και μικρότερος από χιλιοστά, υπάρχει εκεί που μπορεί να καταστρέψετε. Οπότε δεν πιάνουμε και δεν ακουμπάμε, παρά μόνο για συγκεκριμένους λόγους. Και αυτός δεν είναι ούτε για να ανεβάσουμε στο κανάλι μας στο YouTube, ούτε για να το δείξουμε στους φίλους μας. Είναι για εκπαιδευτικούς λόγους και για λόγους έρευνας μόνο. Αν πρέπει να κάνεις μια επιστημονική δημοσίευση, πρέπει να πιάσεις ένα γυμνοβράχιο για να βγάλεις καθαρότερες φωτογραφίες ανατομικών στοιχείων, μορφολογικών στοιχείων εξωτερικών και πάλι λέγοντας. Έτσι, οπότε αποφεύγουμε να κουμπάμε και να πιάνουμε οτιδήποτε γενικά στο βυθό και από ζωντανούς οργανισμούς. Είμαστε υπομονετικοί με το θέμα μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα γυμνοβράχιο δεν είναι εύκολο να το φωτογραφείς και ούτε θα μπορείς να το μετακινήσεις για να μπορέσεις να το βγάλεις καλύτερη φωτογραφία. Περιμένουμε να μετακινηθεί μόνο του, να κουνηθεί, να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, το να κουνήσει τα κέρατα ή να εμφανίσει το πρόσωπο ή να σηκώσει το πρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο για να το φωτογραφίσουμε. Χρειάζεται πολύ υπομονή. Καμιά φορά, ας πούμε, για να βγάλω ένα γυμνοβράχιο που να περιμένω και 20 λεπτά στο ίδιο σημείο. Εννοείται βγαίνω να πάρω αέρα και ξαναβουτάω, έτσι, ελεύθερη κατάσταση, κάνω και scuba diving. Μελετάμε και γνωρίζουμε το θέμα. Είναι αυτό που ανέφερα και πριν. Και πρέπει να μάθουμε για τα γυμνοβράχια, να διαβάσουμε ποιο, σε τι στρώματα ζουν, πού τα βρίσκουμε, πού τα εντοπίζουμε, τι τρώνε, τι αυγά για να είναι. Δεν μπορείς να ψάξεις, δεν μπορείς και δεν μπορώ, κανένας μας δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα σημείο κάθε μέρα και να ψάχνει πιθαμή χιλιοστό προς χιλιοστό, αν υπάρχει κάποιο γυμνοβράχιο. Οπότε μελετάμε, γνωρίζουμε το θέμα μας και είναι ευκολότερο να τα βρούμε και να τα φωτογραφίσουμε. Και μερικές φορές απλώς φωτογραφίζουμε το θέμα. Απλώς μερικές φορές κοιτάζουμε το θέμα. Δεν είναι ανάγκη πάντα, σαν και καλά, να πάρουμε φωτογραφίες. Τι εννοώ, έτσι? Τι εννοώ? Είναι δύσκολο. Στρεσάρουμε το ζώο, δεν μένουμε πολύ μαζί του. Δεν πρέπει να μένουμε πολύ μαζί με το κάθε ζώο.
Αν γίνεται να αποφύγουμε το flash, εννοείται το κάνουμε. Το flash, το φως, ενοχλεί τα ζώα. Ειδικά όταν είναι σε σκοτεινά σημεία, σε εισόδους σπηλιών, μέσα σε σπηλιές, κάτω από βράχια. Προτιμάνε τα σκοτεινά μέρη και όχι τα φωτεινά. Οπότε, άμα είναι να τραβήξουμε flash, μία-δύο φωτογραφίες, προσπαθούμε να τραβήξουμε μία-δύο καλές φωτογραφίες και τέλος, φύγαμε από εκεί. Το αφήνουμε να ησυχάσει το ζώο. Δεν ξαναγυρίζουμε σε αυτό για εκείνη τη μέρα. Εδώ σας έδειξα πώς τα φωτογραφίζουμε. Το πώς τα φωτογραφίζουμε σημαίνει πολλές φωτογραφίες, όπως είπα και πριν. Σημαίνει ότι ξεκινάμε από μακριά να τα φωτογραφίζουμε, μαζί με το βιότοπο ή με την τροφή τους ή οτιδήποτε, και πλησιάζουμε σιγά σιγά κοντά. Γιατί μπορεί το ζώο να έχει φύγει. Οπότε να μας δει, να κρυφτεί, να φοβηθεί οτιδήποτε, ούτε εμείς έχουμε έστω και μια μακρινή φωτογραφία. Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορες οπτικές, γιατί λέω πολλές φωτογραφίες. Το ζώο δεν το ενόχλησα. Τραβούσα φωτογραφίες, οι περισσότερες είναι χωρίς flash. Τράβηξα καμιά δεκαριά ίσως, και πολλές είναι με flash, ενώ δεν έπρεπε τόσο να το ενοχλήσω. Αλλά μπορείτε να δείτε ίσως γιατί το έκανα. Άμα δείτε κάτω δεξιά, που είναι ίσως και από τις χειρότερες φωτογραφίες που έχω τραβήξει ποτέ μου, έτσι νιώθω, προσπαθώ να τραβήξω πλευρική. Τι σημαίνει αυτό? Να το τραβήξω από το πλάι, αλλά να βγει όλο εστιασμένο. Από τα ρινοφόρα μέχρι τα βράχια του. Θα φάνηκε το χρώμα κλπ. Πάνω δεξιά βλέπετε, ας πούμε, λεπτομέρειες κεφαλιού. Κάτω αριστερά μπορείτε να δείτε ότι είναι πιο καλή φωτογραφία, αν και είχε λίγο φως. Από δεξιά χτυπούσε αντιλιά. Δεν ήταν σε μεγάλο βάθος, ήταν σε 60 εκατοστά βάθος κάτι, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ήταν δύσκολο θέμα. Κάτσα πολλή ώρα. Πολλή ώρα, εντάξει. 3 λεπτά πρέπει να κάτσα μαζί του γενικά. Ήταν 3 βουτιές του 1 λεπτού, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Τράβηξα καμιά 20 φωτογραφίες περίπου. Οι 7-8 βγήκαν καλές. Και μετά προχώρησα στο επόμενο μου θέμα. Γι' αυτό θέλουμε όταν τραβάμε όλες τις πλευρές. Να τραβήξουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα. Απρόσωπο, κέρατα, βράχια, πλευρικές, από κάτω από το στόμα, το πρόσωπο μπροστά, από κάτω από το στόμα που τρώνε, αν σηκωθούν την ουρά. Δηλαδή ψάχνουμε και βρίσκουμε και τραβάμε φωτογραφίες πολλές και από όλες τις πλευρές. Φτάνουμε λίγο στο τέλος, έτσι. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι θαλάσσιοι οργανισμοί άγνωστοι για τον απλό κόσμο και δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε καν από τους θαλάσσιους βιολόγους. Είναι σπάνιο το ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον συνήθως υπάρχει από καταδύτες, θαλάσσιους φωτογράφους και ερευνητές. Τα λέω ερευνητές ενώ όχι μόνο βιολόγους ή οκεανογράφους ερευνητές, αλλά ενώ και γιατρούς ερευνητές. Θα σας εξηγήσω γιατί. Παγκοσμίως οι επιστήμονες και ερευνητές ενδιαφέρονται συνήθως για δύο λόγους. Κάτω στις φωτογραφίες βλέπετε ένα ξανικό είδος που φωτογραφήθηκε εδώ στην Ελλάδα, στο Πήλιο, το Μπουτσατέλα λίτσι. Αυτό το είδος γυμνοβραχίου κατάφερε να το φωτογραφίσει όταν βγάζει χημική εκρωή. Είναι αυτό το μόβ υγρό παρακάτω που ονομάζεται Latrun Coulin. Είναι αυτό που λέμε ότι βοηθάει στην άμυνα. Το πετάει έτσι όπως είναι τα βράχια, το πετάει σαν μελάνι πάνω. Το πετάει σαν μελάνι. Πώς είναι αυτά τα πόδια που οι σούπιες που βγάζει μελάνι και μετά πλώνει λίγο και πέφτει. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ίσα κάτι εκατοστά που το πετάει. Πέφτει δίπλα του στην άμμο και είναι τοξικό για κάποια είδη. Όχι για τους ανθρώπους, έτσι. Αυτές οι χημικές εκρωές, αυτά τα υγρά δηλαδή που πετάνε, βοηθάνε στη δημιουργία νέων φαρμάκων για ανθρώπους, εννοείται, έτσι. Υπάρχουν ήδη έρευνες για νέες θεραπείες για τον καρκίνο και για νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
Πολλά θαλάσσια είδη γενικά χρησιμοποιούνται για δημιουργία νέων φαρμάκων. Μερικές φορές πιάνονται, βγάζουν τα υγρά τους αυτά που χρησιμοποιούν και λοιπά, και μετά απελευθερώνονται ξανά στο φυσικό περιβάλλον. Είναι μια μέθοδος που, όπως και να μας φαίνεται εμάς, πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμα θέλουμε καλύτερη υγεία για τους ανθρώπους. Προσπαθούμε βεβαίως κάθε επιστήμονας να χρησιμοποιούν με τους δικούς τους τρόπους να μην έχουν πρόβλημα. Όταν μας τελειώνει ο χρόνος, μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες για τις συνθήκες του ωκεανού σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει αυτό? Η κλιματική αλλαγή ξέρουμε ότι είναι ευαίσθητη, ότι επηρεάζει το οικοσύστημα. Τα υμνοβράχια είναι πολύ ευαίσθητα. Ακόμα και να αυξηθεί η θερμοκρασία μισό βαθμό, που για μας δεν είναι τίποτα, για το θαλάσσιο οικοσύστημα μπορεί να κατασταθούν ροδόφυτα, χλωρόφυτα ή να πέσουν απόβλητα από σπίτια, από ξενοδοχεία μες στη θάλασσα και να στρέψουν τοπικά ένα οικοσύστημα. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά γενικά βοηθάει στο να έχουμε μια καλύτερη ιδέα τι γίνεται στη θάλασσα με τα υμνοβράχια, ειδικά για την κλιματική αλλαγή. Σε κάποια οικοσυστήματα μπορεί να βρείτε πολλά υμνοβράχια μαζεμένα. Αυτό σημαίνει ότι έτσι και λίγο κάτι αλλάξει εκείνο. Είτε είναι η όξυνση των ωκεανών, των θαλασσών μας, ή η αύξηση θερμοκρασίας ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το υμνοβράχιο θα πεθάνει. Οπότε ξέρεις ότι έχεις πολλά υμνοβράχια που ξαφνικά τα δεις να εξαφανίζονται, σημαίνει ότι κάτι έγινε. Οπότε είναι σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για περαιτέρω προβλήματα. Συγγνώμη. Γενικά αυτά ήταν που ήθελα να σας πω και σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Έχουμε ένα project για τα υμνοβράχια στο iNaturalist, που σημαίνει ότι άμα μπείτε μέσα στο iNaturalist και ανεβάσετε όχι μόνο υμνοβράχια, αλλά και οποιοδήποτε άλλο ζώο, είτε είναι πεταλούδα, είτε είναι μυρμήκια, είτε είναι κατσαρίδες, είτε είναι οτιδήποτε, μέσα στο iNaturalist, εμείς θα τα σπάρουμε αυτές τις καταγραφές. Βεβαίως μπορείτε πάντα να συμβουλεύσετε τον οδηγό πεδίο για τα υμνοβράχια. Και οποιαδήποτε απορία έχετε, είτε με αυτό είτε με οτιδήποτε άλλο σχετικά με τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email ή μέσω κάποιου κοινωνικού δικτύου. Και αν δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά, γιατί κάποιος δεν γνωρίζει όλα, δηλαδή μπορεί να είναι για κάτι για χινόδερμα, ας πούμε, θα σας στείλω σε κάποιους συνεργάτη. Είναι για κάποιο γυμνοβράχιο που δεν ξέρω. Έχουμε συνεργάτες στην Ιταλία που συνεργαζόμαστε κιόλας για το project, για τα γυμνοβράχια, το Reef Check. Και οι καταγραφές μας βοηθάνε. Βάζουμε εμείς και τις καταγραφές αυτές, τις περνάμε και τις δηλώνουμε. Δηλαδή υπάρχει μια συσχέτιση όλων. Οπότε δεν χρειάζεται κάτι περίεργο να κάνετε. Ανεβάστε τις καταγραφές σας. Ρωτήστε μας αν δεν ξέρετε κάτι, αν δεν ξέρει εγώ, δεν ξέρει κάποιος άλλος από το παρατηρητήριο βιοποικιλότητας, σίγουρα θα σας στείλουμε σε κάποιο συνεργάτη μας ή με οποιοδήποτε άλλο γνώστη του αντικειμένου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.